Γεια σας, χρόνια πολλά! Καλά, χρόνια πολλά! Δημήτρη, λέω να ξεκινήσεις εσύ. Λοιπόν, εσύ πας σε εκείνο το ίδρυμα στην Πάτρα που είχες ξαναπάει. Ωραία. Όχι, και σου δεν έχω ξαναπάει. Πρώτη φορά το φέρνω εδώ. Την προηγούμενη φορά ήταν φιλανθρωπικό... Γιατί σε ρώτησε η Κατερίνα και... Ναι. Μία από τις κινήσεις που γίνονται. Από τις κινήσεις. Okay. Ωραία. Πολύ ωραία να ακούγονται αυτά. Μέρα γιορτινές, εννοείται. Πάρα πολύ ωραίο. Και σου είπα τα κορίτσια, το πράσινο αυτό δεν είναι το πράσινο των Χριστουγέννων. Είμαι εκτός κόνσεπτ. Κοίταξε, εγώ όπως σε βλέπω θεωρώ ότι είσαι μια χαρά. Είσαι εντός κόνσεπτ, μου θυμίζει, είναι τα χρώματα των Χριστουγέννων. Θα μπορούσε το πράσινο να είναι λιγότερο χακί. Ναι, θα μπορούσε. Είναι πολύ κοντά, για μένα είναι. Μου βγάζει την εικόνα που ήθελα να δω. Μου τη βγάζει. Και να σου πω κάτι, αυτή η εμφάνιση αφορά και πάρα πολλές κυρίες και πολλές γυναίκες εκεί έξω. Είναι μια πολύ κομψή εμφάνιση. Πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ στυλάτη, σικάτη, elegant, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αν θα άλλαζα κάτι, ίσως ένα κόκκινο καλσόν που πάντα το λέμε, γιατί όταν περπατάς πίσω, ανοίγει ήταν το ρούχο. Ένα άλλο κόκκινο, τρία διαφορετικά κόκκινα. Το προσπάθησες. Τρία διαφορετικά. Θα ήταν πιο ωραίο για τη σουλέτα να μην φαίνεται αυτό το κομματάκι δερέματος που άλλο, αναφέρουμε. Τελείως. Για βγάλε να δούμε πώς είναι η σουλέτα. Άγιος Βασίλης. Ναι. Super sexy Άγιος Βασίλης. Άγιο Βασιλίνα. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ πάρα πολύ κομψή. Δεν ξέρω γιατί γίνεται όλο αυτό εκεί πέρα πίσω. Δεν το καταλαβαίνω πολλές φορές μεταξύ σας. Αν έχετε πάθει κάτι με τα μάτια σας, πολλές φορές, ειδικά σε αυτή τη σεζόν, βλέπω βαθμούς πάρα πολύ χαμηλούς. Χαμηλότερους και από τους δικούς μας αρκετές φορές. Και μάλιστα όταν βαθμολογείτε. Και βάζω και σένα μέσα τώρα, αφού είσαι και εσύ μπροστά. Πολλές φορές παρατηρώ ότι κοιτάτε και συνωμοτικά η μία την άλλη. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είστε λίγο πιο ok μεταξύ σας και να είστε λίγο πιο αντικειμενικές. Αυτό είναι το μήνυμα μου, το χριστουγεννιάτικο προς εσάς. Γιατί αυτή η εμφάνιση μου αρέσει πάρα πολύ. Και η μαύρη ζώνη επίσης. Μάλιστα. Σοφία μου. I love this look. Μου αρέσεις. Like, και δεν με ενοχλεί καθόλου, επειδή τη ζακέτα σου είναι ένα πιο... Like, hunter green. Πράσινο, πράσινο, να σας πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε καθόλου. Ξέρεις γιατί μου αρέσει με αυτό, because τα κουμπιά είναι τόσα έντονα και χρυσά. Φαίνει κάτι πιο, like, εντυπωσιακό της εποχής, like, σαν τα Χριστούγεννα, και μου αρέσουν. Και μου αρέσει και που βάλεις και κόκκινες μποίνες. Την υφή τους μου αρέσει, διά κάτι άλλο σε αυτό το look. Mm-hmm. Ξέρεις κάτι, είναι το vibe 100%. Δηλαδή, βάλε και ένα σκουφάκι ο Βασίλη και πραγματικά... Επίτηδες έβαλα αυτό... Και πραγματικά πας όπου θέλεις και είσαι τα Χριστούγεννα. Είσαι. Και σεξι. Σας ευχαριστώ και πολύ. Και τέσσερα νησία. Τέσσερα νησία, για να δούμε τώρα. Μου στέλνουν μηνύματα, κάτι αγόρια και μου γράφουν τέσσερα νησία, τέσσερα νησία. Love. Τώρα. Πολύ ωραίο look. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραίο, πολύ χριστουγεννιάτικο. Πραγματικά πολύ χριστουγεννιάτικο και σου ταιριάζει πάρα πολύ και είναι πολύ σωστό για το μέρος που πηγαίνεις, γιατί είναι όντως εντυπωσιακό και πρέπει να είναι εντυπωσιακό και λαμπερό και αρκετά καθαρό. Το πράσινο αυτό δεν θα κολλήσω καθόλου στο χρώμα του, διότι όλο το look μπορεί να θυμίζει Άγιο Βασίλη ακριβώς για τη ζώνη. Μπορεί να θυμίζει... Candy cane. Ναι, μπορεί να θυμίζει καριοθράφστη. Στρατιωτάκι, ταγκό των Χριστουγέννων. Εμένα μου θυμίζει πάρα πολλά χριστουγεννιάτικα πράγματα και μου αρέσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Και πάνω απ' όλα είναι το vibe που λέει και η Σοφία, φιλοσοφία. Εγώ ζω για τα vibes. Για τα vibes. Φιλοσοφία μου σαν Σοφία. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. 12,1 τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ. Merry Christmas! Χρόνια πολλά! And a Happy New Year!